όλοι να το κάνουν. Κύριε Στρατούλη, για να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Μια τελεία. Μάλλον πρέπει να βρω κάποιο θείο σας για να σας πει να σταματήσετε κάποια στιγμή να βάλετε μια τελεία. Κύριε Βελόπουλε, είμαστε το μόνο κόμμα δια του Προέδρου μας που μας στο Κοινοβούλιο είπαμε να ακούσουμε τους νέους. Να διορθώσω τον κύριο Τράγκα, είπα ότι εισαγόμενοι είναι οι Βυσιγόθοι, Οστρογόθοι, κύριε Τράγκα. Α, εννοείται του Βορρά. Εισαγόμενοι, δηλαδή, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εννοείται τα γερμανικά φύλλα που έχουν. Μπράβο, αν θυμάστε τους Ούνους. Μπράβο, είναι φύλλα Ούνων. Λοιπόν, ο Αριστοφάνης λοιπόν δεν είναι καυστικός απλά γιατί υποβιβάζει τον πολιτικό λόγο. Όχι κύριε Τράγκα, κάνετε λάθος. Εγώ μίλησα για τα κόκκινα φωτάκια, τα κίτρινα. Ο Αριστοφάνης ήταν καυστικότατος. Τα μπλε φωτάκια, ξέρετε. Ήταν καυστικός. Ήταν καυστικός και ανέδειξε τα λάθη του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι αποτελεσματικός λόγος. Είναι. Δεν είναι αποτελεσματικός. Είναι κατανοητός ο λόγος του Αριστοφάνη. Στη διάρκεια της πολιτικής διαδρομής αυτής της χώρας. Αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά. Ο κόμματος δεν έχει το ρόλο του Αριστοφάνη, κύριε Βελόπουλε. Δεν διαφωνώ. Αλλά υπάρχουν στιγμές. Ούτε ο πρόεδρος ενός κόμματος είναι Αριστοφάνης. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ούτε η Βουλή είναι θέατρο. Το να χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι θέατρο ο Αριστοφάνης. Αριστοφανικός λόγος. Ποιος είναι ο αριστοφανικός λόγος? Το να λέτε σε ένα άλλο κόμμα ότι έχει απ' έξω κόκκινα φανάρια. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ο τρόπος μπορεί. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί κάποιος να συμφωνεί να διαφωνεί, σας είπα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ δεν βρίσκω κανένα χιούμορ στο συγκεκριμένο. Εντάξει, είναι το προσωπικό σας γούστο. Είναι η προσωπική σας άποψη. Την δέχομαι. Κύριε Τζεφέρη, ήθελε να οξύνει. Την δέχομαι. Αλλά κύριε Στρατούλη, μισό λεπτό. Αντί να πέσουν οι τόνοι για την Κυριακή. Αν θέλουμε να μιλάμε πολιτικά, λοιπόν, κύριε Στρατούλη, να κάνουμε όλα τα κόμματα συμφωνία. Να μην σιγοντάρουμε, να μην προβοκάρουμε, να μην υποκινήσουμε και να μην δώσουμε άλοθη σε αυτούς που ήρθαν εδώ για να κάνουν επεισόδια. Καλά, και δεύτερον, υποκινήσατε, κύριε Βελόπουλε. Εννοείται τίποτα για το δικό μου το κόμμα, κύριε Βελόπουλε. Εννοείται, θα συμφωνήσετε. Να μην πάρετε μέρος στην κοινοποίηση, κύριε Μακρύ. Το δικό μου το κόμμα και η αριστερά υποκινεί επεισόδια. Θα πάρετε μέρος. Θα πάρετε μέρος. Σε επεισόδια. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κόσμος του να πάρουν μέρος σε επεισόδια? Όχι, κύριε, στις διαδηλώσεις σας λέω που μετά γίνουν τα επεισόδια, θα πάρετε μέρος. Μα τι λέτε τώρα, δεν θα διαδηλώσουμε? Γιατί κάποιοι μπορεί να κάνουν επεισόδια. Φυσικά και θα διαδηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εδώ χρειάζεται Αριστοφάνης, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ χρειάζεται Αριστοφάνης σίγουρα. Στο όνομα του φόβου των επεισοδίων δεν μπορεί να χρειάζεται Αριστοφάνης στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα?